Αν είχα κάποια πρώτα λόγια σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Γκασούκα, η αγαπημένη Μαρία, όντως η κυρία Μπέκο, η κυρία Τσουμάνη, η κυρία Κετσοπανίδου, η κυρία Καραμάνη μπορεί να σας επιβεβαιώσει ότι η Σουλά Παναρέτου πριν πάρα πολλά χρόνια, που ακόμα με κρατάνε μικρότερη σου, κύριε Υπουργέ, πριν σχεδόν 20 ολόκληρα χρόνια, με πήρε το χέρι και με πήρε στο Πολιτικό Σύνδεσμο Γυναικών. Και με πήρε από το χέρι και με πήγε να με γνωρίσει την Αλίκη Μαραγκοπούλου. Ήτανε τα ψευδεπίγραφα χρόνια της οικονομικής ευμάρειας της πατρίδας μας, που ήταν πάρα πολύ πολυτελές να ασχολείσαι και στα όρια γραφικό με τα ζητήματα της ισότητας των δύο φύλων. Καλπάζαμε τότε. Καλπάζαν οι δείκτες του χρηματιστηρίου, ερχόντουσαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τι ανάγκη είχαμε, ήμασταν ευρωβουλευτήνες. Αλλά η Σούλα επέμενε. Και εγώ ευχαριστώ. Συνηθίζω να λέω όταν συναντώ αυτές τις γυναίκες ότι αυτές οι γυναίκες με μεγάλωσαν. Και έμαθε η Σούλα να με μεγαλώνουν και γυναίκες που δεν έχουν την ίδια κάρτα μέλους. Δεν ξέρω αν αυτό με κάνει καλύτερη ή χειρότερη. Είναι στα όρια του παραπολιτικού. Αλλά εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και τη Σούλα. Τώρα, το δεύτερο. Για όσες πάλι και όσους είναι σήμερα εδώ και με γνωρίζουν, δεν συνηθίζω να πέφτω πάνω στο χαρτί. Συνηθίζω να κοιτάω το ακροατήριο στα μάτια, είναι μια παλιά καλή μέθοδος, είτε είσαι δασκάλα είτε είσαι ερετή. Αλλά θέλω σήμερα να μου συγχωρέσετε, να μου αφήσετε να διαβάζω από κειμένου, γιατί δεν θεωρώ ότι μιλώντας για τη Σούλα πάντα και όχι περιαυτολογώντας, είμαι σε θέση να μιλήσω με εκείνη την ψυχραιμία που μου δίδαξε. Νομίζω ότι μου το επιτρέπετε, γιατί ξαναλέω, δυσκολεύομαι, δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε, να μιλήσω για τη Σούλα σε χρόνο παρελθόντα. Και δυσκολεύομαι και δυσκολευόμαστε να μιλήσω και να μιλήσουμε για τη Σούλα και την γενναιοδορία της, ειδικά απέναντι στις νέες και στους νέους, που με έναν χυδαίο δημοσιογραφικό επικοινωνιακό τρόπο θα έλεγε κανείς ήταν το σήμα κατά τεθέντης. Δυσκολεύομαι να μιλήσω και να μιλήσουμε για την ευρύτητα του πνεύματός της. Νομίζω το είπα όσο πιο ξεκάθαρα αναφερόμενο στο δικό μου παράδειγμα, που πάλευε μακριά από δογματισμούς και αποκλεισμούς, να μιλήσω για μια ιδιοτέλεια προσφορά σε όσα πίστευε βαθιά και ήταν η αριστερά, ήταν τα δικαιώματα των γυναικών, ήταν η συνέπεια και η αξιοπρέπεια του αγώνα. Είναι ασυγχώρητη απλούστευση η πλήρης οικονομικοποίηση της πολιτικής που αντί να θέσει τους κανόνες, σέρνεται πίσω από τις διαθέσεις του κερδοσκοπικού κεφαλαίου, έγραφε ως Μελίνα Βολιώτη στην Αυγή, με τον τίτλο «Φίλες και φίλοι, ζητείτε αξιοπρέπεια». Και νομίζω ότι η αξιοπρέπεια είναι μια λέξη κομβική που ταυτίστηκε με το χαρακτήρα της, με τη διακριτικότητά της, που θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν ήταν αδυναμία. Για κάποιους και για κάποιες που συνοδοιπορήσαμε, αυτή η διακριτικότητα υπήρχαν περίοδοι και εντός του κόμματος στο οποίο ενετάχθη και στο οποίο εγώ τη γνώρισα, αλλά και απ' έξω, που θεωρούνταν ότι ήταν αδυναμία. Ήταν στάση ζωής και εγώ λέω ότι ήταν αξιοπρέπεια. Γιατί η Παναρέτου είχε συνειδητά επιλέξει να ασχολείται με το σοβαρό και όχι με το επιφανειακό. Ανήκει νομίζω σε εκείνη τη φουριά εκείνων που χτίζουν γέφυρες επικοινωνίας. Δεν φοβόταν τον αντίλογο, αλλά απευθυνόταν την επιφανειακότητα και τη χυδαιότητα. Και αυτό που λέω ότι κυριαρχεί σήμερα σε μια δημόσια σφαίρα που κυριαρχεί ο διάλογος, αν μπορεί να πει κανείς ότι είναι διάλογος των 140 χαρακτήρων και των προσωπικών επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Παναρέτου, από όποιο μετερίζει και αν βρέθηκε, υπηρέτησε με συνέπεια τον ορθό λόγο, την τεκμηριωμένη προσέγγιση, μακριά από φωνασκίες. Είτε λοιπόν με την ιδιότητά της ως στελέχους του Συνασπισμού και αργότερα του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ως πρόεδρος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, είχε πάντα μια αίσθηση ευθύνης. Αν νομίζετε ότι αυτά είναι αυτονόητα, ανοίξτε τηλεόραση, διαβάστε εφημερίδες, μπείτε σε μια προσπάθεια να συνδιαλλαγείτε με ανθρώπους που δεν ανήκουν στην ίδια ποδοσφαιρική ομάδα, που δεν ανήκουν στο ίδιο κόμμα, δεν ανήκουν στην ίδια τοπική οργάνωση. Ο λόγος της λοιπόν κατ' εμέ ξεχώριζε, ήταν πάντα τεκμηριωμένος και ήταν και μιλήχιος.
Και αυτό δεν ήταν αδυναμία, ήταν επιλογή. Ήταν ένας λόγος κέριος, όπως μας εξηγούσε σε κάποιες από εμάς, και ήμασταν ελάχιστες, επιστρέφοντας από τη διάσκεψη του Πεκίνου, τη σημασία της έμφυλης ισότητας για το μέλλον των κοινωνιών μας, ένας λόγος επίκαιρος, είτε πρόκειται για την σημασία της φεμινιστικής υπόθεσης, έγραφε να μας θυμίσω ότι ο σεξισμός είναι ο μαζικότερος και αρχαιότερος ρατσισμός. Δίνοντας βεβαίως αγώνες για να επικυρώσει η χώρα μας τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και δράτω με της ευκαιρίας, το γεγονός ότι παρίστανται κυβερνητικά στελέχη και κυβερνητικοί βουλευτές, γνωρίζω ότι η Φωτεινή Κούβελα ως Γενική Γραμματέας Ισότητας έχει ξεκινήσει τη διαβούλευση, αλλά έκκληση κάνω, είναι κάτι το οποίο το χρωστάμε στη χώρα μας από παλιά. Είτε λοιπόν για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, είτε για τη βία κατά των γυναικών, και είμαι σίγουρη ότι ένα είδος δικαίωσης πέρα από την σημερινή εκδήλωση της παρακαταθήκης της θα είναι επιτέλους η κύρωση της εμβληματικής αυτής σύμβασης. Είχε επίσης ένα λόγο προνοητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση των Δικαιωμάτων, αυτή που σήμερα βάλεται από την άνοδο της ακροδεξιάς και των εθνικισμών, και προς επίρρωση διαβάζω. Να μην χαρίσουμε αυτή την Ευρώπη στους εχθρούς της. Να μην χαρίσουμε αυτή την Ευρώπη στους σοβινιστές. Να μην χαρίσουμε αυτή την Ευρώπη στους φασίστες. Έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου χρόνια πριν. Φεμινιστικό κίνημα, έμφυλα δικαιώματα, κοινωνική Ευρώπη αλληλένδετα μέσα από το πρίσμα μιας ολιστικής προσέγγισης της Παναρέτη. Μιας προσέγγισης που κατάφερνε πάντα να λειτουργεί για πολλές και πολλούς από εμάς ως πηξίδα, αναδεικνύοντας το κρίσιμο, το σημαντικό, μέσα από ένα παζλ πάντα, όχι μόνο σήμερα, αντιφατικών εξελίξεων. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι αυτή η πηξίδα για αρκετές και για αρκετούς σήμερα μας λείπει. Μας λείπει η επιμονή της στη δράση, γιατί πρέπει να θυμηθούμε επίσης ότι η Παναρέτου δεν έμενε μόνο στα λόγια. Δεν περίμενε επίσης κάποιους άλλους να πράξουν, έπαιρνε πρωτοβουλίες, οργάνωνε δράση, λειτουργούσε ενωτικά και συσπηρωτικά, όπως ακούσαμε και πριν, λειτουργούσε συλλογικά, είχε αίσθηση της ιστορικής ευθύνης απέναντι στη νέα γενιά, λειτουργούσε ως γέφυρα συνδέοντας τις καλύτερες παραδόσεις των κοινωνικών αγώνων του χθες με τις ανάγκες του σήμερα και του αύριο και με την έγνοια πάντα της νέας γενιάς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε καιρούς ναρκοθατημένους, μας έφεσε άλλο ένα κείμενο από το οποίο διαλέγω μία παράγραφο. Όλοι και όλες εμείς που μετά την πτώση του υπαρκτού και την απότομη μεταβολή των παγκόσμιων σχετισμών βρεθήκαμε να διασχίζουμε την πολιτική έρημο, κρατήσαμε παρόλα αυτά, έστω και μισαναμένη τη φλόγα, που τώρα έγινε ολόλαμπρος πυρσός. Μακάρι να καταβγάσει τα έρευνα της σημερινής πρωτοείδου της κατάστασης. Τουλάχιστον, ας έχουμε αυτή την ικανοποίηση ότι εξασφαλίσαμε τη συνέχεια, κάνοντας χώρο για την ταλαντούχα νέα γενιά. Ήταν αρχές του 2014. Σας είπα από την αρχή και σας ζήτησα την άδεια να διαβάζω ότι δυσκολεύομαι να μιλώ για τη Σούλα σε χρόνο παρελθόντα. Γιατί μοιάζει παραφωνία, γιατί για τις γυναίκες σαν τη Σούλα δεν θέλουν να είναι το θέμα, αλλά ήθελαν να διαμορφούν τα θέματα. Και ο μόνος τρόπος, νομίζω, να την τιμήσουμε ουσιαστικά είναι να μην ξεχάσουμε ό,τι μας δίδαξε και ό,τι ήταν η δική της αξιακή πηξίδα. Πρόκειται για αξίες που την έκαναν ξεχωριστή, την έκαναν χρήσιμη και το θεωρώ πολύ σπουδαίο επιθετικό προσδιορισμό να είσαι χρήσιμο. Την έκαναν σημείο αναφοράς σε ένα κομμάτι της αριστερής διανόησης, αλλά και σε ένα κομμάτι της διανόησης που ασχολείται σοβαρά με τα δικαιώματα. Νομίζω ότι οφείλουμε, δεν πρέπει να ξεχάσουμε και το κάνουμε σήμερα, μια ανυποχώρητη αποφασιστικότητά της για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, της ισότητας, της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Να μην σοπάσουμε, έγραφε, και να αντιστεκόμαστε μπροστά σε φαινόμενα εκπεσμού της προσωπικότητας και του δημοσίου βίου. Και όλα αυτά είναι πριν από το 2014. Όπως τα είχε γράψει και στο τελευταίο της χρονογράφημα, υπογραμμίζοντας, συνεχίζω, ότι αυτή είναι η ουσία του εκδημοκρατισμού που αφορά όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, άνδρες και γυναίκες. Να μην κάνουμε, λοιπόν, σας λέω πίσω, αντί άλλων λόγων για τη Σούλα, όπως και εκείνη δεν έκανε σε όλη τη ζωή, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί
Μπορεί να αντιμετωπίσετε πολλές ήττες, αλλά δεν πρέπει να ιτηθείτε. Γιατί οι ήττες χρειάζονται για να μάθετε τον εαυτό σας, να μάθετε να αντιστέκεστε, να τα καταφέρνετε. Κατά τη Μάγια Αγγέλου, τη μεγάλη φεμινίστρια Αμερικανίδα για τα δικαιώματα των μαύρων μονογονεϊκών οικογενειών. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη λύση της Μάγια Αγγέλου η Σούλα θα την προσπέγραφε όχι με ητοπάθεια, όχι σχεδόν με μια αυτοκαταστροφική, ρομαντική λογική που έχει εμπνεύσει και στο παρελθόν και σήμερα κινήματα, αλλά με μια αποφασιστικότητα, γιατί ήξερε και από μάχες και από ήττες, ήξερε να βγαίνει πιο δυνατή, ήξερε να διαλέγει και όσοι και όσες τη γνωρίσαμε νομίζω ότι ζούμε με μια χαρμολύπη. Από τη μια η απουσία της μας λύβει, από την άλλη η παρακαταθήκη της μας δυναμώνει, μας απαγορεύει τη λύθη, μας απαγορεύει να ξεχάσουμε και νομίζω κανένας και καμία δεν θα ξεχάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας θυμηθήκατε.